θα ολοκληρωθεί η είσοδος των 8 φοράδων για την πρώτη υποδομία του έποδος Σαντορίνης, εδώ λίγο ανεβαίνει κορεμή. Και έφυγαν αρκετά καλά οι περισσότερες με την Ζουάβα από την εξωτερική και την Ανίλ να θέλουν να οδηγήσουν το κάγκελο που προσπαθεί και η Κόρεντιν. Ανίλ είναι η φοράδα η οποία οδηγεί εξωτερικά, ανεβαίνει η Ζουάβ, κοντά τους είναι και η Φρίνη, ενώ από το κάγκελο είναι η Κόρεντιν. Κόρεντιν η οποία επιμένει από το κάγκελο να οδηγήσει, αλλά η Ανίλ είναι αυτή που πηγαίνει μπροστά. Η Κόρεντιν ακολουθεί στη δεύτερη θέση, εξωτερικά τρέχει η Γουίτνερ, στη τέταρτη θέση η Φρίνη. Πιο πίσω είναι η Γουίτνερ, εξωτερικά της Πρίζα Νέτμου και στις τελευταίες θέσεις είναι η Αντιόπη με την Ζουάβ. Πάντα μπροστά Ανίλ και Κόρεντιν, εξωτερικά Γουίτνερ. Τέταρτη ακολουθεί η Φρίνη και στην απόσταση των δύο περίπου μικρών από τη Φρίνη είναι η Γουίτνερ και η Έγλη. Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία, η Ανίλ δέχεται επίθεση από τη Γουίτνερ και από την Κόρεντιν, ενώ προσπαθεί να ανέβει και η Φρίνη, πιο πίσω ανεβαίνει και το φαβορί η Αντιόπη. Πάμε για τα τελευταία μέτρα της κούρσας, όπου ο Ανίλ δέχεται επίθεση από την Γουίτνερ. Ανίλ, Γουίτνερ και από το κάγκελο είναι πάντοτε η Κόρεντιν, πιο πίσω η Φρίνη, προσπαθεί να βελτιωθεί το φαβορί, όμως πρέπει να κάνει πολλή δουλειά η Αντιόπη. Ανίλ και Γουίτνερ, οι δύο πρώτες. Ανεβαίνει δυνατά η Φρίνη με ωραίο φίνις και θέλει να καλύψει και τις δύο πρώτες. Ανίλ, η οποία έχει πάρει διαφορά, θέλει να πάρει και την νίκη. Στη συνέχεια είναι το νούμερο 9 Φρίνη, το 4 και το 3 μετά.